Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου έφτασαν. Το ίδιο ωστόσο δεν ισχύει και για το πυροσβεστικό ελικόπτερο που αναμενόταν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η άφιξή του πηγαίνει από ημέρα σε ημέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, με τον Αντιπεριφερειάρχη να τονίζει πως πλέον ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι να πιστέψει. Συγχρόνως όμως, αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα, γιατί περιμέναμε, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που υπήρχαν, το πυροσβεστικό ελικόπτερο να βρίσκεται 1η Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Νεότερη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε πια τι να πιστέψουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι είμαστε απόλυτα εκτεθειμένοι, γιατί έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στο πόσο σημαντική είναι η συνδρομή του συγκεκριμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην αντιμετώπιση και στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα που η αναγκαιότητα της άφιξης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου μοιάζει επιτακτική, ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένει στο κόκκινο. Για το γεγονός, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη προβεί στην ανακοίνωση και εφαρμογή σειράς μέτρων και περιορισμών τόσο για το υπηρετικό κομμάτι του νομού όσο και για το νησί της Αμοθράκης. Όλη την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό, σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία, ισχύει η απαγόρευση του δείκτη 3, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει μετακίνηση στα δάση της περιοχής και όταν αυτή γίνεται θα πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά στο δάσος της Δαδιάς, στη Λευκύμη και στη Σαμοθράκη. Πρώτοι μας προστάτες είναι η συνείδηση και τα έργα μας. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα μηνύματα του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών, με κάποιες μάλιστα καταστροφικές στο παρελθόν, έχουν εκδηλωθεί από αμέλεια και από έλλειψη συνείδησης. Βέβαια, πρέπει να αναφέρω ότι η όλη αυτή διαδικασία έχει σχέση και με το πόσο υπεύθυνοι είμαστε. Και το πιο σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν ανά πάσα στιγμή, εφόσον αντιληφθούν κάποιο ύποπτο καπνό, να ειδοποιούν άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, την πυροσβεστική υπηρεσία, το 199. Να ειδοποιούν το 100, αν δεν μπορούν να μιλήσουν με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μας αυτό το καλοκαίρι πυρασφάλεια για να διαφυλάξουμε τα υπέροχα δάση της περιοχής μας.